Λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι, οδηγοί που βρίσκονται στο δρόμο πίσω από το ΓΑΣΥΠ βλέπουν μια αναγωνιστική μοτοσυκλέτα που δεν έφερε πινακίδες εγγραφής να ακολουθεί τρελή πορεία και να κινητοποιείται στην άσφαλτο. Ο οδηγός της είναι κρίσιμα τραυματισμένος. Αμέσως καλούν την αστυνομία και ασθενοφόρο. Σε ένα σημείο του δρόμου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτόρα ανετράπη στην άσφαλτο. Με αποτέλεσμα ο μοτοσυκλετιστής να κινηθεί δεξιότερα σύμφωνα με την τελική θέση της μοτοσυκλέτας και να χτυπήσει πάνω στην λίνια του πεζοδρομίου στα δεξιά και σε πασαλάκι προστατευτικών. Ο οδηγός της αγωνιστικής μοτοσυκλέτας είναι ο Μιχάλης Ιακωβίδης, 29 ετών από το Στρόβολο. Από τις πρώτες εξετάσεις της αστυνομίας της Τροχιάς Λευκωσίας φαίνεται ότι αυτός φορούσε κράνος εγκριμένου τύπου. Η μοτοσυκλέτα είναι αγωνιστικού τύπου, είναι μοτοσυκλέτες που δεν εγγράφουν. Ο Ιακωβίδης είναι το 10ο θύμα της ασφάλτου για το 2017. Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, στην αντίστοιχη περσινή περίοδο τα θύματα ήταν 7.